Αλέξανδρε, θα πεις τα κορίτσια τι ξεκινάει σήμερα. Για πες. Τι ξεκινάει σήμερα, πες, το vlog μας. Θα το πιάσεις τα κορίτσια. Θες να τους δείξεις την κάλτσα σου, την υπέροχη, τη χριστουγεννιάτικη, την καλτσούλα. Σας είπαμε πριν με τον Αλέξανδρο τι ξεκινάει σήμερα. Το vlog μας ξεκινάει σήμερα 2020. Μπορώ να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, διότι πέρσι λόγω της κατάστασής μου δεν είχα κάνει vlog μας. Οπότε σήμερα, φέτος μάλλον, το περίμενα πώς και πώς. Εύχομαι να σας αρέσουν τώρα και να σας κρατάω στο καλή συντροφιά και να βλέπετε κάτι που περνάει ευχάριστα η ώρα σας και όχι κάτι βαρετό μέσα στο σπίτι τώρα, γιατί λόγω του lockdown δεν μπορούμε να βγούμε, για την ώρα τουλάχιστον. Σας έδειξα λίγο και πώς φτιάχνω το μαλλί, αυτό το μαλλί που έχει γίνει ο κακός χαμός στο Instagram τις τελευταίες ημέρες. Είναι απλά κοτσιδάκια. Και ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι να σας το δείξω, γιατί πάρα πολλά κορίτσια δεν με πιστέψαν ότι γίνονται με κοτσιδάκια. Μου λένε αποκλείεται. Κι όμως, κοτσιδάκια. Μια γαλλική από εδώ, μια γαλλική από εδώ και τελειώνεις. Νομίζω έχω κάνει βίντεο με γαλλικές πλεξούδες. Αν το βρω, θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, γιατί νομίζω σας έχω κάνει ένα που σας δείχνω ακριβώς πώς μπορείτε να τις κάνετε. Γιατί είναι πανεύκολο. Φανταστείτε, εγώ τις κάνω χωρίς καθρέφτη πλέον τις γαλλικές, επειδή έχω συνηθίσει. Λοιπόν, και κάπου εδώ τώρα θέλω τη δική σας τη βοήθεια και θέλω να σας το πω τώρα που είναι νωρίς και πρωί-πρωί. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια, είτε στο email που θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, αλλά καλύτερα στα σχόλια θα με εξυπηρετήσει περισσότερο. Κάποιες δικές σας ιστορίες χριστουγεννιάτικες, περίεργες, αστείες, λίγο creepy, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Θα βλέπω, εγώ θα διαβάζω μερικές και όποια βλέπω ότι έτσι μου αρέσει περισσότερο, η γέλασε ή τρόμαξε ή οτιδήποτε, θα τις αφηγούμε εδώ στο βίντεό μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει σαν ιδέα, αν σας αρέσει να μου το πείτε για να το προχωρήσουμε. Οπότε μπείτε κάτω στην περιγραφή, δείτε το email, θα σας έχω γράψει email για περίεργες ιστορίες. Ή αν θέλετε, μπορείτε να μου το γράψετε εδώ κάτω στο σχόλιο, ό,τι θέλετε εσείς. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το στολισμό, λίγα λεπτά θα κρατήσει, θα σας δείξω λίγο το στόλισμα
την πρώτη χρονιά που είναι και ο Αλέξανδρος στο σπίτι του και στόλισε. Λοιπόν, αν και δεν έχει και την πιο τέλεια ημέρα έξω, αλλά μας είπε ο παιδίατρος ότι αν δεν βρέχει, ντύνεται το παιδί καλά και βγαίνεται έξω βολτούλες. Εδώ στη γειτονιά, πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ, στον δρόμο δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να βγαίνει το παιδάκι λίγο έξω, να τον βλέπει λίγο ήλιος, να αναπνέει και λίγο διαφορετικό οξυγόνο τέλος πάντων. Τι κάνεις εκεί, έχει τυλιχτεί με την κουρτίνα, παιδιά. Αλέξανδρε, τι κάνεις. Για πες τα κορίτσια, για πες ουάου. Για πες ουάου. Γύρισα άρον-άρον τρέχοντας να προλάβω τον courier, γιατί είχαμε παραγγείλει από Mothercare Dr. Brown's μπουκαλάκια και πιπιλίτσες, τώρα που ο Αλέξανδρος μεγαλώνει, γιατί οι πιπιλίες που είχαμε ήταν μέσα από τον 12ο, οπότε πήραμε τις μεγαλύτερες. Να σας πω, επειδή έχω και πολλές μαμάδες, ότι εγώ αγαπώ Dr. Brown's και να είναι καλά. Αυτή η κοπέλα που είχε έρθει τότε να μου πάρει αίμα, παιδιά, στο σπίτι και μου είπε ότι αν θες να σωθείς από τους κολικούς, πάρε Dr. Brown's και για καλή μου τύχη την άκουσα. Θέλω να σας πω ότι είναι τα καλύτερα. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα τα μπουκάλια, αλλά πιστέψτε με, αξίζουν. Εγώ μέσα σε 7 ακριβώς μέρες είδα πολύ μεγάλη διαφορά στον μικρό. Σταμάτησε και αυτή η λίγη γκρινίτσα που είχε με τους κολικούς και όλα αυτά. Μπορεί να είναι λίγο βάσανο να καθαρίσεις αυτό εδώ και το εσωτερικό εδώ, αλλά δεν πειράζει. Αξίζουν πάρα πολύ, αξίζουν την ηρεμία και τη χαλάρωση των παιδιών μας. Δεν το συζητώ καθόλου και παίρνουμε και τις ίδιες πιπιλίτσες. Dr. Brown's. Δεν τα αλλάζουμε τίποτα, Dr. Brown's. Και στο μόνο που έκανα μια διαφορά, πήρα τη Σόφη το μπουκαλάκι, το... όχι μπουκαλάκι, πώς λέγεται, έλα κόλλησα, το ποτηράκι τέλος πάντων που πίνει νερό. Πάρα πολύ χαριτωμένο, διαδικτυακά το βρήκα, να σας πω την αλήθεια, και αυτό εδώ του αρέσει, γιατί είπα να του σταματήσω στο νερό έστω τη θηλή και να πίνει με αυτό εδώ πέρα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ειδική ονομασία. Του αρέσει κιόλας γιατί είναι χαριτωμένο, έχει και τις λαβές εδώ πέρα που τον βοηθάνε να το κρατάει. Και του πήραμε τώρα μπουκαλάκια, έχουμε ένα σωρό μπουκάλια Dr. Brown's. Απλά επειδή είχαμε πάρει γυάλινα και τώρα ο Αλέξανδρος έχει αρχίσει να κρατάει μόνος του τα μπουκάλια όταν πίνει το γάλα του. Και το άλλο λίγο τον δυσκολεύει γιατί είναι αρκετά βαρύ το γυαλί στο μπουκάλια αυτά. Του πήραμε πλαστικά, δεν τα συμπαθώ τα πλαστικά για τα παιδάκια καθόλου, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή πρέπει, εντάξει. Υποτίθεται ότι αυτά είναι και ειδικά πλαστικά. Φέτος μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε πάρα πολλά calendars για να ανοίγουμε, αλλά πήρα από το σούπερ μάρκετ αυτό εδώ πέρα που είναι της Kinder και θα δρώμε και σοκολατάκι. Τώρα ο Αλεξανδράκος παίρνει αυτό το 20 λεπτό περίπου μισά ώρα ύπνο που θέλει πριν φάει το μεσημεριανό του γεύμα και μετά να κοιμηθεί για μεσημέρι. Οπότε επειδή τώρα θα πρέπει να καθίσω εγώ να λέσω φαγητάκια και θα σας βάλω τώρα εδώ να δείτε τα χριστουγεννιάτικα. Πώς το λύσαμε, πώς ο Αλέξανδρος κρέμασε το πρώτο του στολιδάκι και όλα αυτά, και τα λέμε το απόγευμα, στο σήμερα. Δηλαδή εμείς σήμερα έχουμε τώρα 30 Νοέμβρη, που σας θα το δείτε αύριο 1η Δεκέμβρη, αλλά αυτό που θα παρακολουθήσετε τώρα τα πλάνα του στολίσματος είναι από 1η Νοέμβρη. Αλέξανδρε, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που έχουμε εδώ, ένα δέντρο? Έχουμε ένα δέντρο μέσα στο σαλόνι μας. Ναι. Μόλις βάλαμε τα φωτάκια και ήρθε η ώρα να μπει το πρώτο στολίδι που πήρα για να βάλει ο Αλέξανδρος φέτος. Έλα Αλέξανδρε, έλα, έλα. Κράτησε το. Κράτησε το. Κράτησε το. Έλα, έλα να βάλεις το δέντρο, το στολίδι σου. Μπράβο. Μπράβο Αλέξανδρε, μπράβο Αλέξανδρε. Και του χρόνου.
Άστα τώρα. Μπράβο! Μπράβο! Νάτε τα πρώτα μας στολίδι. Κοίτα, κοίταξε εδώ. Τα πρώτα μας στολίδι. Και αφού έριξε έναν μεσημεριανό ύπνο και έχω ξυπνήσει χάλια μαύρα, γιατί σας έχω πει ότι εγώ το μεσημέρι δεν μπορώ να κοιμάμαι, ξυπνάω πάρα πολύ χάλια, σαν άρρωστη. Έχω μέσα έτοιμα τα κουτάκια, πάμε να τα ανοίξουμε. Είμαι σίγουρη ότι ο Αλέξανδρος έχει κάνει επίθεση στα κουτάκια μου. Τι κάνεις εκεί, Αλέξανδρε? Μικρούλη, έλα να ανοίξουμε μαζί. Για έλα να δούμε. Κοίτα. Κοίτα τι κάνει αυτό, κοίταξε το εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα, 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 εδώ, κοίτα, οχ, κοίτα Αλέξανδρε, οχ, ουάου, κοίτα τι έχει μέσα Αλέξανδρε, κοίτα, ένα κατακόκκινο κραγιόν, κοίτα Αλέξανδρε, τι ωραίο που είναι, κοίτα, όχι αγάπη μου, όχι, όχι, αυτά δεν είναι για σένα. Δεν είναι για τη μαμά. Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε και αυτό το κουτάκι, Αλέξανδρε, κοίτα. Κοίτα. Να το το νούμερο ένα. Κοίτα. Έλα. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Για άνοιξε το εσύ. Για άνοιξε το, Αλέξανδρε. Μπράβο. ούτε που σε νοιάζει, ε. Λοιπόν, έχουμε από Natasha Denona μία παλετίτσα στο κουτί από Look Fantastic. Για βραδινό έχουμε βραστό καλαμποκάκι και τώρα θα πάω εγώ να βάλω τον μικρούλι να κάνει ένα μπανάκι, να φάει το γαλατάκι του. Και θα σας δείξω πώς είναι το σπίτι στολισμένο με σβηστά τα φώτα και θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, πάνω από την κουζίνα έχουμε βάλει τη γυρλάντα και τα φωτάκια μας κανονικά, το ίδιο χριστουγεννιάτικο μας δέντρο με ξύλινα στολίδια για να μην πέσει κανένα και χτυπήσει ο μικρούλης, γιατί είναι εδώ πέρα ο χώρος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει πειράξει το δέντρο καθόλου. Περίεργο, αλλά είναι όντως, δεν έχει πειράξει τίποτα. Αυτό τώρα στην κουζίνα έχω μόνο εκεί τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος είναι θικιά, είτε μπισκότα, μελομακάρονα, κουραμπικιάδες, τέτοια πράγματα. Εδώ είναι ο στολισμός στο τραπεζάκι μας. Έχουμε και το σπιτάκι εδώ. Έχω πάρει και αυτά που πήρα από τα τζάμπο, τα φωτάκια που σας είχα δείξει στο χολ. Τελικά είναι κόκκινα και όχι λευκό φως που ήθελα, αλλά τέλος παντών όρο είναι και το κόκκινο. Απλά δεν έχω μπαταρίες, γιατί όλες οι άλλες μπαταρίες έχουν πάει εδώ. Στη γυψοσανίδα που έχουμε βάλει όλα αυτά εδώ τα ξύλινα, τα στολιδάκια και έχουν γίνει σαν μικρά χωριά το Άγιο Βασίλη. Έχω βάλει εδώ στη γωνία το διακοσμητικό μας, το οποίο δεν πάει καλά γιατί το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι από εκεί, είναι από εκεί. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Εκεί πέρα έναν αγγελό μάλλον. Εδώ το αρκουδάκι που είναι στη σκάλα, που και αυτό το έχω τις άλλες χρονιές. Και τον τάρανδο με τα φώτα.